φρένο μπήκε τον Μάρτιο στον αυξανόμενο ρυθμό του πληθωρισμού της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,5%, δηλαδή υπήρξε επιβράδυνση σε σχέση με το 2% του προηγούμενου μήνα, αλλά και τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για πληθωρισμό της τάξης του 1,8%. Ο δομικός πληθωρισμός χωρίς τους τομείς της ενέργειας και των τροφίμων έπεσε στο 0,7%. Άλλωστε, η μεγαλύτερη αύξηση τιμών παρατηρήθηκε στην ενέργεια και κυμάνθηκε στο 7,3%. Η επιβράδυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη ενδέχεται να οθήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην απόφαση να συνεχίσει την πολιτική στήριξη της οικονομίας παρά τις έντονες αντιδράσεις της Γερμανίας.